Είναι μία μάχη που δίνεται λεπτό με το λεπτό, μέρα με την ημέρα. Και η Μυρτώ και η μητέρα της Μαρία Κοτρότσου δίνουν αυτή τη μάχη με μία μεγάλη δύναμη ψυχής. Η επιστροφή στο σπίτι και οι εντατικές θεραπείες ήταν το επόμενο βήμα, ενώ η Καλαμάτα σήμερα αποτελεί ένα μικρό ευχάριστο διάλειμμα κοινωνικοποίησης. Ήρθαμε για έτσι, ένα διάλειμμα ευχάριστο, για μια αλλαγή περιβάλλοντος, για αυτό που προσφέρει η κοινωνικοποίηση σε αυτά τα άτομα, γιατί ήμασταν στο άνοιγμα 40 μήνες, δεν βγαίναμε πολύ. Επιστρέψαμε τώρα στο σπίτι, κάνει πολύ έντονες θεραπείες. Η αγκαλιά που δείχνουν άνθρωποι της Καλαμάτας μεγάλη. Η Μυρτώ φιλοξενείται στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας διάπλαση. Όταν μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία και από κάποιους καλούς φίλους που μας προσκάλεσαν να έρθουμε εδώ, ομολογώ ότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστη και γι' αυτό ήρθαμε 10 μέρες. Εδώ μας φιλοξενεί η διάπλαση, μας προσφέρει τα πάντα σε φαγητό, σε βοήθεια για το παιδί. Έτσι ήρθαμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξανάρθει Καλαμάτα τον Απρίλιο που ο Σύλλογος Ακρίτας διοργάνωσε κάτι για την Μυρτώ. Είχαμε γνωρίσει αρκετό κόσμο που μας έδειξαν πολύ έντονα την αγάπη του. Κάναμε κάποιους φίλους και έτσι αυτό συνεχίζει. Η αγάπη του κόσμου και το αγκάλιασμα που έχει υπάρξει είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό της αρέσει πάρα πολύ και το βλέπουμε. Της αρέσει και η επαφή με τον κόσμο που μιλάει, αυτούς τους φίλους που έχουμε που τους θέλει πολύ. Έτσι όλο αυτό είναι κάτι. Δυστυχώς, σε αυτήν την τεράστια προσπάθεια ζωής που καταβάλλεται, το κράτος είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αυτό τα περικλεί όλα. Δεν υπάρχει με την έννοια του να βοηθήσει τη στιγμή που είναι γνωστό ότι υπάρχουν ευθύνες. Δεν μπορείς να ανοίγεις τα σύνορά σου και να λες να βοηθήσεις ανθρώπους. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Άνθρωποι είμαστε όλοι, σε μια ανάγκη μπορεί να βρεθούμε. Αλλά το τι θα προκύψει στους πολίτες σου από την εισρωή αυτών των ανθρώπων, που δεν μπορεί να είναι όλοι καλοί, υπάρχουν και καλοί και κακοί, και δεν υπάρχει τρόπος να τους ξεχωρίσεις, άρα θα μπουνε. Τους πολίτες σου λοιπόν πώς προφυλάσσεις? Και αν δεν τους προφυλάσσεις, που σύμφωνα με το Σύνταγμα έπρεπε να τους προφυλάσσεις, είναι το άρθρο 2, το προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, και τα δύο έχουν καταπατηθεί στην περίπτωση της Μυρτώς, τι κάνεις μετά για να, αφού συμβεί ό,τι συνέβη, να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο? Και ναι, στο παρελθόν είχαμε κάποιες βοήθειες, πήγαμε στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έγινε καλά. Άμα είχε γίνει καλά, δεν θα είχαμε και κανένα πρόβλημα, έτσι. Τα λόγια της μητέρας της Μυρτούς συγκλονίζουν. Πάλι δεν σημαίνει τον αφήνω να πεθάνει. Το κράτος, το είχαμε δει από μια περίπτωση της συναδέλφωσης του Αλέξανδρου Βέλιου, είναι κατά της ευθανασίας. Στην περίπτωση όμως αυτών των ανθρώπων, έμεσα τους κάνει ευθανασία, γιατί όταν δεν σου προσφέρει αυτά που χρειάζεσαι, όταν αρχίσουν σε ένα τέτοιον άνθρωπο οι λοιμώξεις, γιατί όταν είσαι συνέχεια σε ένα κρεβάτι θα ανοίξεις, αφού θα ανοίξεις θα αρχίσουν και οι λοιμώξεις, το ενσωματικό τους είναι ήδη πεσμένο, τι προσδοκάς από εκεί και στα, να γίνει χειρότερα και να γίνει χειρότερα για να φύγει, γιατί να γίνει χειρότερα και να μείνει και να καλυτερεύσει είναι οξύμορο. Επομένως τους κάνεις έμεσα ευθανασία. Όταν δεν τους προσφέρεις τα μέσα, όχι για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης από πλευράς ψυχολογίας, αλλά για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, να μείνουν σταθεροί σε μια κατάσταση και να πορευθούν. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να κοιτάξω πίσω, σημειώνει στην συνέχεια χαρακτηριστικά. Έναν άνθρωπο, το πιο αγαπητό σου πρόσωπο, σε αυτή την κατάσταση κάνεις τα πάντα να τον βοηθήσεις για να πάει μπροστά. Δεν μπορείς να κοιτάς πίσω, δεν μπορείς να βλέπεις, γιατί πίσω είναι η καταστροφή. Γι' αυτό εγώ, όπως λέω, πίσω είναι ένα στίχος που μου απαγορεύει να δω
Κοιτάω μόνο μπροστά. Λόγια που έμειναν στον αέρα. Η αντιμετώπιση που υπάρχει από το κράτος αγγίζει τα επίπεδα του ρατσισμού. Δεν είναι ρατσισμός όταν του κόβεις τη δυνατότητα. Ρατσισμός είναι μόνο να πω ότι αυτός είναι από την τάδε χώρα και έχει αυτό το θρήσκευμα, αλλά δεν είναι το πώς με αντιμετωπίζει εμένα ρατσισμό το κράτος με ρατσιστικό τρόπο. Οι νόμοι δηλαδή ισχύουν μόνο για μας. Οι ευθύνες του κράτους δεν υπάρχουν. Γι' αυτό με βλέπετε λίγο θυμωμένα από... Πάντως σίγουρα ένα έχω να πω. Πολύ σύντομα το κράτος θα με βρει απέναντί του. Είμαι αποφασισμένη και σε επίπεδο όχι μόνο στα όρια της ελληνικής επικράτειας.